δείτε στο δελτίο ειδήσεων της Citizen Web TV. Έκλεισε η συμφωνία για το PSI, το κίνημα της πατάτας και στο Δήμο Θερμαϊκού. Τι προτείνουμε όλες οι γλέζες για την έξοδο της Ελλάδας από την κρίση. Προσπάθεια επανασύσταση εμπορικού συλλόγου στην Πέρεα. Διαγωνισμός για έργο αποχέτευσης στο Δήμο Καλαμαριάς. Νέες γραμματοθυρίδες στη Μηχανιώνα. Εορτασμός της ημέρας της γυναίκας στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είμαι η Ζένια Γκουντούλια και αυτό είναι το δελτίο ειδήσεων της Citizen Web TV. Μείωση του χρέους κατά 105 δισεκατομμυρίων ευρώ επιφέρει το PSI με συνδυασμό εθελοντικής και υποχρεωτικής συμμετοχής μέσω της ενεργοποίησης των ρητρών συλλογικής δράσης. Απόφαση που χαρακτηρίστηκε επιστωτικό γεγονός προκαλώντας την πληρωμή των CDS. Το συνολικό χρέος που εντάσσεται στο PSI είναι ονομαστικής αξίας 206 δισεκατομμυρίων ευρώ. Η αξία των ομολόγων ύψους 197 δισεκατομμυρίων αντικαθιστάται τη Δευτέρα από νέους τίτλους διαρκείας από ένα έτος μέχρι και 30 χρόνια, συνολικό ύψους 91,6 δισεκατομμυρίων και διαγράφεται χρέος ύψους 105,4 δισεκατομμυρίων ευρώ. Τινή πατάτα και ρύζι έχουν την ευκαιρία να αγοράσουν οι κάτοικοι του Δήμου Θερμαϊκού έπειτα από πρωτοβουλία του Δήμου. Για όσους επιθυμούν να προμηθευτούν τα προϊόντα, μπορούν να συμπληρώσουν την ηλεκτρονική παραγγελία στην ιστοσελίδα μας ή σε έντυπη μορφή στα δημοτικά καταστήματα της Περαίας, της Νέας Μηχανιώνας και της Επανομής μέχρι και την Τετάρτη 21 Μαρτίου. Το κίνημα εξαπλώνεται σε όλη την Ελλάδα με σταθερά βήματα, καταργώντας την ουσία τους μεσάζοντες. 5 προτάσεις για την έξοδο της Ελλάδας από την κρίση κατέθεσε ο Μανώλης Γλέζος σε ομιλία του στην Περαία. Το περιεχόμενο της ομιλίας του 90χρονου ήρωα της αντίστασης, όπως και του Άρη Καζάκου, είχε να κάνει με τις συνθήκες διαβίωσης στην Ελλάδα την εποχή του μνημονίου. Η εκδήλωση οργανώθηκε από την Ανεξάρτητη Πρωτοβουλία Κατοικών του Δήμου Θερμαϊκού. Η Γενική Συνέλευση για την Επανασύσταση του Εμπορικού Συλλόγου θα γίνει την 5η 15 Μαρτίου στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου στους νέους επιβάτες. Ο σύλλογος που είχε ιδρυθεί πριν από 15 χρόνια τώρα υπάρχει μόνο στα χαρτιά, καθώς δεν υπήρχε ενδιαφέρον για αυτόν. Με το συμβούλιο όμως, οι καταστηματάρχες ευελπιστούν να ξαναπάρει ζωή και να βυθίσει όσο μπορεί την τοπική αγορά. Στην προκήρυξη διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευή του έργου αποχέτευση ομβρίων υδάτων του νότιου τμήματο Καλαμαριά προχώρησε ο Δήμο. Ο προπολογισμό του έργου ανέρχεται στα 8,5 εκατομμύρια ευρώ και το άνοιγμα των προσφορών θα γίνει στι 8 Μαΐου του 2012. Η διάρκεια κατασκευή του υπολογίζεται σε 18 μήνε από την υπογραφή τη σύμβαση. Ο υπουργό υποδομών Γιάννη Μακριώτη δήλωσε ότι το έργο συμβάλλει στην αντιπλημμυρική προστασία τη περιοχή, ενώ το υπόλοιπο τμήμα θα δημοπρατηθεί αμέσω μετά την επίλυση θεμάτων που σχετίζεται με την κατασκευή του μετρό και τις απαλωτριώσεις. Ατομικές γραμματοθυρίδες τοποθέτησε το τοπικό διαμέρισμα Μηχανιώνας για τη διευκόλυνση των κατοίκων στο χώρο του ΙΚΑ. Δικαίωμα να λάβουν γραμματοθυρίδες έχουν μόνο όσοι κατοικούν στη Μηχανιώνα και δεν μπορούν να εξυπηρετηθούν από το ταχυδρομείο. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στα γραφεία της Δημοτικής Κοινότητας. Την Παγκόσμια ημέρα της γυναίκας τίμησε η Αντιδημαρχία Πολιτισμού Θεσσαλονίκης διοργανώνοντας ένα εορταστικό διήμερο. Συγκεκριμένα το Σάββατο και την Κυριακή 11 Μαρτίου πραγματοποιήθηκαν εκδηλώσεις με θέμα τη γυναίκα στο φουαγέ του νέου Δημαρχείου και στην Κεντρική Βιβλιοθήκη αντίστοιχα. Εκεί μίλησαν πετυχημένες γυναίκες από το χώρο της τέχνης, των μέσων μαζικής ενημέρωσης και της εκπαίδευσης. Αυτό ήταν το σύντομο δελτίο ενημέρωσης της Citizen TV. Σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε.